Οι εργασίες που πραγματοποίησε η επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Καβάλας για τα αντλιοστάσια Α5 και Α4 οδήγησαν στο να βγουν λίμματα στην θαλάσσια περιοχή του Καρνάγιου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος ΔΕΙΑ Καβάλας Απόστολος Χρόνης. Υπήρχε μια ανομαλία ουσιαστικά από τη στιγμή που λειτουργεί το 50% του αντλιοστασίου του Α5 με νέους κινητήρες. Έχουν αλλάχθει οι νέοι κινητήρες, μπήκαν στη λειτουργία. Ο αγωγός όμως που ενώνει το αντλιοστάσιο με το βιολογικό καθαρισμό, επειδή οι παλιές αντλίες ήταν 30 και πλέον ετών, δεν στέλναν με μεγάλες παροχές και μεγάλες ταχύτητες το λίμα προς το βιολογικό. Οπότε παρατηρήσαμε ότι έχει καθιζάνει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα από φερτά υλικά. Άμμο, μαντλάκια και τέτοιου είδους υλικά που ρίχνουν μέσα οι συνδημότες μας και κακώς το κάνουν βέβαια. Επειδή λοιπόν νέες αντλίες λειτουργήσαν χθες μεγάλο βαθμό, δηλαδή λειτουργήσαν και οι τρεις μαζί σε κάποια φάση, γιατί είχαμε και την βροχόπτωση και πολύ κακώς επίσης κάποιοι συνδημότες μας έχουν συνδέσει τα όμβρια ύδατα του σπιτιού τους, τα λούκια δηλαδή από τα σπίτια τους μέσα στην αποχέτευση. Γι' αυτό το λόγο μεταφέρθηκε όλη αυτή η άμμος και τα φερτά υλικά στην είσοδο του βιολογικού. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί στην εσχάρωση που υπάρχει. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο σταματήσαμε τη λειτουργία και του Α5 και του Α4 για να μπορέσει να γίνει ο καθαρισμός. Πήγανε πάνω μηχανήματα και δικά μας, τη δικιά μας υπηρεσία και εργολάβη και από την καθαριότητα έστειλε ο Κυριάκος Σταυρίδης δύο μηχανήματα που είχε και μπορέσαμε τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση και να θέσουμε σε λειτουργία πάλι και τα δύο αντλιοστάσια. Δεν νομίζω ότι θα ξανασυμβεί αυτό. Βέβαια υπάρχουν δύο αγωγοί, πρέπει να καθαρίσουμε τον άλλο αγωγό ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε stand-by διαδικασία, δεν λειτουργεί δηλαδή, ναι, ούτως ώστε όταν λειτουργήσει και το άλλο μισό αντλιοστάσιο να μην συμβεί το ίδιο πρόβλημα. Καθαρίστηκε ο αγωγός από μόνος του δηλαδή, δεν χρειάστηκε να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε για τον άλλο αγωγό, αλλά δεν το περίμενε κανείς στην αλήθεια. Μάλιστα. Γιατί αυτή η αγωγή είναι κλειστή εδώ και 30 χρόνια, πριν 15 περίπου χρόνια έχει γίνει καθαρισμός και δεν περίμενε κανείς ότι θα έχουν τόσα πολλά φερτά υλικά.